Αποστόλου, ύφος πλάγιος του Δευτέρου Ψαλμός 87. Πεθεντόμεν λάκκο κατωτάτω εν σκοτεινής και σκιά θανάτου, Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας ετέκραξα και εν νυχτή εναντίον σου. Σοφία. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ο λόγος ο του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμις Θεού εστί. Και γράπτε γάρ, απολώ την σοφίαν των σοφών και την σύνεσιν των συνετών αθετήσω. Ου σοφός, ου γραμματεύς, ου συζητητής του αιώνος ούτου, ου χείε μόραν εν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου. Επειδή γάρεν τη σοφία του Θεού, που καίγνω ο κόσμος διά της σοφίας των Θεών, ευδόκησεν ο Θεός διά της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων εκούσι και Έλληνες σοφίαν ζητούσι, ημείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίους με σκάνδαλον, έλυση δε μορία, αυτής δε της κλητής Ιουδαίστε και έλυση. Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφίαν, ότι το μωρόν του Θεού σοφότερον των ανθρώπων εστί και το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων εστί. Βλέπετε γάρ την κλίσιν ημών αδελφοί, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός, ή να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεός, ή να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξα το Θεός, και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυτίσετε πάσα σάρξεν όποιον του Θεού. Εξ αυτού δε ημείς εστέν Χριστό Ιησού, ως εγεννήθη ημίν σοφία του Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσις, είναι καθώς γεγραπτέ, ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Καγώ ελθόν προς ημάς αδελφοί, ήλθον ου καθ' υπεροχήν λόγου η σοφίας, καταγγέλλον ημίν το μαρτύριον του Θεού. Ούγαρε κρίνα του ιδέν αιτίεν ημίν, ημίσουν Χριστό. Hallelujah.
Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσπονε. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο συμβούλιον έλαβον πάντες οι αρχιέρης και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού ώστε θανατώσε Αυτόν. Και δίσαντες Αυτόν να πήγαγον και παρέδωκαν Αυτό Ποντίο Πιλάτο το ηγεμόνι. Τότε ειδών Ιούδας ο παραδείγους Αυτόν ότι κατεκρίθη με τα μέλη της απέστρεψε τα τριάκοντα κύρια της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης λέγον. Ημαρτών παραδούς εμάθων. Ιδε λοιπόν τι προς ημάς σιώψει και ρίψας τα αρχίδια των ναού ανεχώρησε και απελθώ να πήξα το. Ιδε αρχιέρης λαβώντες τα αρχίδια υπόν ουκ έξεστη βαλήνα αυτά εις τον κορβανά επί τιμή αίματος εστί. Συμβούλιον δε λαβώντες ηγόρασαν εξ αυτών των αγρών του Κεραμαίος εις ταφήν της ξένης, διό εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος, εώς της ημερών. Τότε πληρώθη το ληθέν δια Ιερεμίου του πρόφητου λέγοντος και έλαβον τα τριάκοντα αρχίδια την τιμή του τετιμημένου, ον ετιμήσατο από Υιόν Ισραήλ και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του Κεραμαίος, καθά συνέταξε μη Κύριος. Ο δε Ιησούς έστει έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτό ηγεμόν λέγον, Συ ο βασιλεύς των Ιουδαίων, ο δε Ιησούς έφυγε αυτό συλλαγής. Και εν το κατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέ πόσα σου καταμαρτυρούσι και ουκ απεκρίθη αυτό προς ουδέ ελίμα ώστε θαυμάζει τον ηγεμόν αλία. Κατά δε ότι διώθει ο ηγεμόν από λί ένα το όπλο δέσμιον πολύθελον. Ήχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραβάν. Συνηγμένον αυτόν είπεν αυτής ο Πιλάτος, τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν Ιησούν τον λεγόμενον Χριστόν. Ήδη γάρ ότι διαφθόνουν παρέδωκαν αυτόν. Καθημένου δε αυτού επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν η γηνή αυτού λέγουσα, μη δέσει και το δικαίω εκείνο, πολλά γαρε παθώ σήμερον κατών αρδί αυτών. Ιδε αρχιέρης και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους, ή να ετήσονται τον Βαραβά, τον δε Ιησούν αποκριθείς δε ηγεμόν είπεν αυτής, τι να θέλετε από τον Δία απολύσω ημί, ιδε λοιπόν Βαραβάν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος,
τιούν πίσω Ιησούν τον λεγόμενον Χριστόν. Λέγουσιν αυτό πάντε σταυρωθήτων. Ο δε γεμονεύτη τι γαρκακόν επίσεν, ή δε περισσός έκραζον λέγοντες σταυρωθήτων. Ειδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφέλει, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται. Λαβών ειδών απενύψα τότες χείρας απέναντι του όχλου λέγον. Αθώς ημί από του αίματος του δικαίου τούτου ημί σώψεστε. Και αποκριθείς πάσο λαός είπε, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Τότε απέλυσεν αυτοίς τον Βαραβάν, τον δε Ιησού φραγγελώσας, παρέδοκεν να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτες πήγε μόνος, παραλαβώντες τον Ιησού εις το πρετόριον, συνήγαγον απ' αυτόν όλη την σπήρα και εκδίσαντες αυτόν, περιέφηκαν αυτό γλαμίδα κοκκίνη και πλέξαντες στέφανον εξακάνθον επέφηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού και γονεί πετήσαντες έμπροσθεν αυτού εν έπαιζον αυτόν λέγοντες, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και εμπτύσαντες εις αυτόν, έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και όταν έπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχομένη δε ευρων άνθρωπον Κυριναίων ονόματι Σίμωνα, τούτον ηγόρε ηγάρευσαν εν άρι των σταυρών αυτού και ελθόντες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ο έστι λεγόμενος κρανίου τόπος, έδωκαν αυτόν ποιόξος μεταχωλής με μειγμένον και γευσάμενος ουκήθελε πει. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμέρισαν το ταϊμάτι αυτού, βαλώντες κλήρον, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου. Διεμερίσαν το τα ημάτια με αυτής και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρον και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί και πέθηκαν επάνω την κεφαλήν αυτού την αιτία αυτού γεγραμμένη, ούτως εστί Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούνται συν αυτό δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εκ σεγονίμων. Εις δε των κρεμαστέν των κακούργων, ευλασφήμι αυτών λέγον, εις ή ο Χριστός, σώσωσε αυτόν και εμάς. Αποκριθείς δε ο έτερος επετήμα αυτών λέγον, ουδέ φοβήσει τον Θεό ότι εν το αυτό κρίματι, και εμείς με δικαίως άξια καρόν επράξαμεν απολαμβάνομεν, ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε. Και έλεγε το Ιησού,
Πνίσθητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Και είπεν αυτό Ιησούς, αμήν λέγωσι σήμερο μετέ μου εσύ εν το παραδείσο. Ιδε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτόν και λέγοντες, ο καταλύων των ναών και εντρίσιν ημέρες οικοδομών, σώσος σε αυτόν Υιός του Θεού, κατάβηθη από του σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες, μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων και φαρισαίων έλεγον, άλλους έσωσε, εαυτόν μου δύναται σώσε, η βασιλεύς Ισραήλ εστί, κατά βάτων είναι από του σταυρού και πιστεύσομεν επ' αυτό, πέπιθεν επί τον Θεό, ρησάστον είναι αυτόν, η θέλει αυτός, είπε γάρ ότι Θεού ημίως. Το δαυτό και οι ληστές οι σταυρωθέντες αυτών, ον ήδη ζών αυτών. Από δέκτης ώρας σκότωσε γένετο επί πάσαν τη γη, έως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτην ώρα ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, Ηλί, Ηλί, Λιμά Σαββαθανή, ούτε στη Θεέ μου, Θεέ μου, ηνάτι μεν κατέλειπες. Τινές δε των εκιεστώτων ακούσαντες έλεγον ότι ηλίαν φωνή ούτως, και ευθέως δραμών εις εξ αυτών και λαβών σπόγκων πλήσαστε όξους και περιθείς καλά μου επότιζεν αυτόν. Ιδε λυπή έλεγον, άφες ειδωμένη έρχεται Ηλίας όσον αυτόν. Ο δε Ιησούς πάλι κράξας φωνή μεγάλη, αφήκε το πνεύμα. Και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη στα δύο, από άνωθεν έως κάτω, και γη εσχίστη και πέτρες εσχίστησαν και τα μνημεία νεόχθησαν και πολλά σώματα των και κοιμημένων Αγίων ηγέρθη και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την έγερση αυτού εισήλθον εις την Αγίαν πόλη και νεφανίστησαν πολλοί. Ο δε κατώνταρχος και μετά αυτού τηρούντες των Ιησούν, ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός ημούτος. Ιούνιου δε ή να μην μείνει επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επί Παρασκευή, ειν γαρ μεγάλη μέρα εκείνου του Σαββάτου. Ηρώτησαν τον Πιλάτων, ή να κατεαγώσει αυτόν τα σκέλη και αρθώσει. Ήλθον ουν οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη, και του άλλου του συσταυρωθέντος αυτόν. Επί δε τον Ιησούν ελθόντες ως είδων αυτόν ήδη τεθνικότα, ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αλλοί στον στρατιώτο λόγχοι
αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθε αίμα και λιδόν. Και ο αιωρακός με μαρτύρηκε και αληθινή αυτού έστην η μαρτυρία. Κακίνος είδε ότι αληθή λέγει ή να και εμείς πιστεύσετε. Εγένε το γαρτάφτα ή να η γραφή πυρωθεί, ως τούν που συντριβήσετε αυτού. Και πάλι ετέρα γράφει λέγει, όψονται ισόν εξεκέντησα. Ήσαν δε κοί και γυναίκες πολλές, από μακρό δε θεωρούσε. Έτινες οικολούθησαν το Ιησού, από της Γαλιλαίας διακονούσε αυτό. Ενέσιν Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου, και Ιωσήμητη και η μήτη των Υιών Ζεβεδαίου. Ο ψήλιος δε γενωμένης ήρθε εν άνθρωπος πλούσιος από Αρημαθέας του όνομα Ιωσήφ, ως και αυτός εμαθήτευσε το Ιησού. Ούτως προσελθώ το Πιλάτο, ηττήσα το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος εκέλευσε, αποδοθεί είναι το σώμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.